Αλλάζουμε θέμα. Πάμε προς εκεί. Να αλλάξουμε, ναι. Ναι, να αλλάξουμε και στασίδι. Θα πάμε στο θέμα της Πολυτεχνιούπολης που τόσο μεγάλη συζήτηση έχει σηκώσει, αλλά δεν είναι μόνο θέμα συζήτησης, είναι και θέμα ευρύτερου προβληματισμού για αυτά που συνέβαιναν κάτω από τη μύτη μας. Κάποιοι τα γνωρίζανε, κάποιοι τα είχαν καταγγείλει, αλλά τέλος πάντων κανείς δεν είχε πάρει την απόφαση να λύσει το γόρδιο δεσμό με όσα συνέβαιναν εκεί, το οποίο είχε γίνει άντρο ανομία στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα. Όλη η αιστεία εκεί και δεν ξέρω και τι άλλο στον ευρύτερο χώρο του. Και έχουμε στην παρέα μας την κυρία Σταματία Μάρκου. Είναι η δικηγόρος του φερόμενου ως αρχηγό, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η οποία θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Τον κύριο Δημοσθένη Πάκο, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, αλλά και φοιτητές από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, οι οποίοι μάλιστα ζούσαν κάποιοι από αυτούς και στην Πολυτεχνιούπολη, θα μας τα πούνε. Ας ξεκινήσουμε όμως με την κυρία Σταματία Μάρκου. Καταρχάς να μας πείτε τις εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο. Χθες είχαμε 7 προφυλακίσεις. Εσείς εκπροσωπείτε τον φερόμενος αρχηγό, τον αδελφό του, τη μητέρα του και τις δύο γυναίκες των δύο αδελφών. Προφυλακίστηκε καταρχάς ο αδελφός του. Να πω καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα. Καλό μήνα. Πράγματι, χθες ολοκληρώθηκε το ένα σκέλος της ποινικής υπόθεσης. Την επόμενη εβδομάδα συνεχίζεται, γιατί υπάρχουν δύο δικογραφίες. Για την όλη υπόθεση είχαν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Για τη μία ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία, για την επόμενη θα γίνει εντός της επόμενης εβδομάδας. Εγώ εκπροσωπώ τον φερόμενο ως αρχηγό, τον αδελφό του, τη μητέρα του, όλη την οικογένεια των δύο αδελφών. Χθες ο εντολέας μου στην ποινική δικογραφία που ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία αφέθηκε ελεύθερος με κάποιους όρους που έκριναν ο αξιότιμος κύριος ανακριτής και η κυρία Εισαγγελέας. Για το δεύτερο σκέλος θα απολογηθούμε εντός της επόμενης εβδομάδας. Συνεπώς, στο ποινικό τμήμα της υπόθεσης αυτής δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, οπότε καλύτερα να μην επεκταθώ ούτε εγώ. Όχι, γιατί αυτή απλά η υπόθεση έχει δύο σκέλη. Έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι οι κοινωνικές προεκτάσεις του όλου ζητήματος και το άλλο είναι οι ποινικές διαδικασίες, σωστά, που εννοείται δεν είναι αρμόδια ούτε η τηλεόραση και ούτε σε μένα ως συνήγορος δεν μου επιτρέπεται να κάνω ανάλυση μιας ποινικής δικογραφίας. Κυρία Μάρκου, εμείς δεν θα δικάσουμε κανέναν εδώ. Αυτό είναι δουλειά άλλου. Εμείς ουσιαστικά την κουβέντα την κάνουμε βάσει τις εικόνες και τα στοιχεία που έχουν δει το φως δημοσιότητας. Οι εικόνες που είδαμε και νωρίτερα. Έτσι, από το χώρο της φοιτητικής εκεί εστίας, τα ευρήματα των αστυνομικών που κάναν την έρευνα, τα όσα προηγήθηκαν κτλ. Είναι αυτές οι εικόνες που βλέπουμε. Για όλα αυτά, ο εντολέας σας τι ισχυρίζεται? Ισχυρίζεται ότι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο? Καταρχήν, το αποδέχεται ή δεν το αποδέχεται? Ο φερόμενος ως αρχηγός νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Εξυπακούεται ότι είναι αδύνατο να έχει οποιοδήποτε ή αδήποτε επικοινωνία μαζί του. Συνεπώς, ούτε εγώ έχω κάποια επικοινωνία μαζί του. Είναι όμως εντολέας μου τα τελευταία 7 χρόνια. Οπότε γνωρίζω γενικότερα ότι πράγματι διέμενε στην φοιτητική εστία. Εγώ θα πω συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία που καταφέρανε πραγματικά να καθαρίσουν το τοπίο, να το πω έτσι, στην Πολυτεχνιούπολη. Σίγουρα όμως δεν είναι ευθύνη μόνο του εντολέα μου και των λοιπόν ανθρώπων που διέμεναν στη φοιτητική εστία. Αντιλαμβάνεστε, δεν θέλω να πω παραπάνω, ότι δεν κάναν διάρρηξη ούτε με την απειλή όπλου, ζητούσαν να τους παραχωρηθεί η χρήση κάποιων. Τώρα θα μου επιτρέψετε εδώ να πω βέβαια ότι δεν τους αφήνανε και τους λέγανε πάρτε τα κλειδιά παιδιά και μπείτε. Με κάποιο τρόπο μπαίνανε μέσα παρανόμως, έτσι δεν είναι? Με κάποιο τρόπο είχαν εξασφαλίσει την ανοχή κάποιων ανθρώπων. Ποιους εννοείται, συγγνώμη. Δεν θα πω παραπάνω, αυτό θα ωραία το διερευνήσουν. Το οι χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο, μισό λεπτό. Χρησιμοποιούσαν όμως, σύμφωνα τουλάχιστον με τις αστυνομικές αρχές, ως ορμητήριο αυτό το χώρο για να βγουν έξω να διαπράξουν ληστείες. Είδαμε ποιες ληστείες, είδαμε τα περιστατικά και να πουλούν και ναρκωτικά σε φοιτητές μέσα στην Πολυτεχνιούπολη. Έτσι προκύπτει από την ποινική δικογραφία. Σωστά. Αλλά είναι σε επίπεδο ενδείξεων. Δεν μπορώ λοιπόν ούτε να υιοθετήσω τη μία άποψη ούτε την άλλη. Ωραία, να σας ρωτήσω εγώ, κυρία Μάρκου, κάτι πιο απλό. Αν μπορείτε να μας απαντήσετε. Ναι, ναι, κυρίως σας ρωτάω, επειδή βασίζομαι σε αυτό που είπατε, τον γνωρίζετε και έχετε μια αλφα σχέση εδώ και τουλάχιστον 7 χρόνια.
στη φοιτητική εστία ο εντολέος σας βρισκότανε ως φοιτητής, είχε δικαίωμα να μένει σε κάποιους από τους χώρους φοιτητικής εστίας, σε κάποιο δωμάτιο, το δικαιούνταν ή είχε μπει και το είχε καταλάβει? Σαφώς και δεν είχε δικαίωμα να διαμείνει εκεί. Στη φοιτητική εστία διέμενε μόνιμα κατά το τελευταίο έτος, κατά το προηγούμενο διάστημα, κατά διαστήματα διέμενε μέσα. Δεν σας κρύβω ότι ακόμη και εγώ... από Άρα είχε κάνει κατάληψη λοιπόν στη φοιτητική εστία, τουλάχιστον στον τελευταίο όροφο από ό,τι λένε... Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα αυτό δεν... Πραγματικά, με πολύ ειλικρίνεια σας το λέω, τον το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Πώς διαμένετε εκεί μέσα. Μου δόθηκε κάποια απάντηση, την οποία δεν χρειάζεται να την πω δημοσίως, αλλά από την απάντηση που μου δόθηκε, αντιλήφθηκα ότι σίγουρα δεν διαμένω δια της βίας. Μάλιστα. Άρα είναι σε ένα χώρο κατά παράβαση κάθε έννοιας νόμου, έχει καταλάβει το χώρο αυτό και επειδή νιώθει την άνεση ή την ελευθεριότητα όπως την έχει στο μυαλό του ότι είναι σε αυτό το χώρο και του ανήκει, σιγά σιγά αρχίζει και επεκτείνεται. Φωνάζει και τους φίλους, την παρέα, τη συμμορία, δεν ξέρω τι άλλο είναι αυτό. Θα το δείξει η δικαστική έρευνα αυτό. Σωστά? Ακριβώς. Σωστά. Μάλιστα. Τα ευρήματα που έχουν βρεθεί μέσα ανήκουν σε αυτή την, να το πω τώρα, συμμορία. Να σας πω κάτι, ποιο είναι το ζήτημα. Υπάρχει πραγματικά εδώ ένα θέμα, διότι ο δικός μου εντολέας, ο φερόμενος ως αρχηγός που νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δυστυχώς δεν υποστήριξε τον εαυτό του έως σήμερα. Πολλές φορές η μητέρα του και ο αδερφός του τον πίεζαν για να παραδοθεί στις αρχές, διότι έχουν εκδοθεί 4 εντάλματα σύλληψης και 2 ακόμη τώρα για τις δικογραφίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ίδιος δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του για να γίνει εξακρίβωση των δειγμάτων DNA, των αποτυπωμάτων κλπ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλα τα ευρήματα να χρεωθούν στον εντολέα μου. Θα διερευνηθεί στην πορεία για ποιες πράξεις φταίει ο εντολέας μου και για ποιες δεν φταίει. Ναι, αν έχουν βρεθεί, μισό λεπτό, κυρία Μάρκου, με συγχωρείτε. Αν έχουν βρεθεί στο δωμάτιο που μόλις περιγράψατε νωρίτερα, κατήχε κατά παράβαση του νόμου, η λογική λέει ότι προφανώς και θα υπάρχουν τα δακτυλικά του αποτυπώματα στα όποια ευρήματα. Όχι, μιλάω για τις άδικες πράξεις. Το να υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα στο χώρο που διέμενε, εντάξει, αυτό δεν είναι ποινικά αξιοποιήσιμο σε κάτι. Μαρκού, το θέμα είναι ότι τους αποδίδονται ληστείες, τους αποδίδονται κλοπές, τους αποδίδονται βαρύτατες πράξεις που έχουν ποινικό περιεχόμενο. Εσείς τώρα, δηλαδή, για να πάμε και στον κύριο Πάκο, διαχωρίζετε τη σχέση του εντολέα σας, του αρχηγού, του φερόμενος αρχηγού από την υπόλοιπη οικογένειά του, αν δεν κάνω λάθος, και λέτε ότι στην δεύτερη περίπτωση έχετε ζητήσει και ιατροδικαστική εξέταση σύμφωνα με πληροφορίες. Γιατροδικαστική εξέταση, από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ από την εντολέα μου, έχει ζητήσει η μητέρα του φερόμενου αρχηγού, διότι είχε υποστεί σοβαρές σωματικές βλάβες, ήταν γεμάτη μόλοπες και ζητήθηκε να εξεταστεί από τη γιατροδικαστική υπηρεσία για να διαπιστωθούν οι σωματικές βλάβες αυτές. Η οικογένεια γνώριζε για τη δράση του παιδιού? Από αυτά που γνωρίζετε εσείς τουλάχιστον, γιατί εκπροσωπείτε όλη την οικογένεια. Λεπτομέρειες όχι, αλλά σίγουρα είχε αντιληφθεί η οικογένεια ότι δεν ήταν ορθός ο τρόπος διαβίωσης, ο τρόπος λειτουργίας, ο τρόπος συμπεριφοράς. Βέβαια, πολλές φορές η οικογένεια αναγκαζόταν και τον προμήθευε και ο αδελφός του και πάει γεύματα. Γενικότερα κινούνταν στον χώρο των ναρκωτικών. Ήταν χρήστης ναρκωτικών, είναι χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ο ίδιος, ο φερόμενος αρχηγός. Δηλαδή όταν παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών και ανακριτικών αρχών και οι δικαστές και οι κύριοι ανακριτές θα αντιληφθούν ότι δεν είναι αυτός ο, ας με επιτραπεί η έκφραση, ο εγκληματίας με την τραγική εγκληματική δράση. Όλοι όσοι εμπλέκονται στη δικογραφία κινούνται στον χώρο της χρήσης των ναρκωτικών. Μάλιστα.